ξεκίνησα να ζωγραφίζω από την παιδική μου ηλικία, σε ηλικία περίπου 12 χρονών. Μάζευα χρώμα από τις οικοδομές που δούλευε ο πατέρας μου, έβρισκα την νικηδάρκια χρώματος, τα μάζευα και άρχισα να κάνω τα πρώτα μου έργα. Μετά ένα μεγάλο διάστημα, ξανάρχισα να ζωγραφίζω γύρω στα όταν ήμουν 30, πολύ λίγα έργα και το πολύ υλικό άρχισα να το δουλεύω εδώ και περίπου 6-7 χρόνια. Μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχα, αφιερώθηκα αποκλειστικά στο να ζωγραφίζω. Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε εδώ είναι περίπου τα τελευταία 6 χρόνια, εκτός από αυτά που είναι ζωγραφισμένα σε χαρτί, που είναι από την παιδική μου ηλικία και ένα διάστημα περίπου πριν 15-20 χρόνια. Η ζωγραφική ήταν για μένα η ίδια μου η ζωή. Ήταν όνειρό μου να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό. Διάφορες συγκυρίες, ιδίως το πρόβλημα του βιοπορισμού, με οδήγησαν να ασχοληθώ με άλλα πράγματα, όπως το ποδόσφαιρο, η προπονητική, χωρίς βέβαια να το μετανιώσω, γιατί πέρασα πολύ όμορφα χρόνια εκεί. Ήρθε ο κύκλος της ζωής, ήρθε έτσι που τα τελευταία χρόνια αυτό το όνειρο που είχα ο μικρός το υλοποίησα. Έκανα μία προσπάθεια, έδωσα και εξετάσεις, πέρασα στην καλό νυχτό. Οπότε ο κύκλος αυτός για μένα πλέον έχει κλείσει. Έχω μπροστά μου μία πενταετία στη σχολή που πιστεύω και εκεί θα πάρω πράγματα. Πράγματα που σαν αυτοδίδακτος, σαν άνθρωπος που δεν το έχει σπουδάσει, δεν τα έχω. Πιστεύω στη σχολή θα κερδίσω πράγματα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που το έχουν σπουδάσει, θα με βοηθήσουν να κατανοήσω την τέχνη από μια διαφορετική οπτική. Μια οπτική που εγώ σαν αυτοδίδακτος δεν την είχα. Προέχει βέβαια να είμαι καλά στην υγεία μου. Σκοπεύω να κάνω και άλλες εκθέσεις. Τώρα μετά το τέλος της έκθεσης αυτής στα Μονοπάτια της Ψυχής, που ήταν η δεύτερη έκθεση που έκανα σε ένα διάστημα 6 μηνών, η πρώτη έγινε στη Φρόντζου Πολιτεία που ήταν αναδρομική και πήγε και πολύ καλά. Ήρθε η δεύτερη έκθεση εδώ που μου έδωσαν το χώρο η Μαρία Ιβλάχου και εδώ είχε πολύ προσέλευση, είχε περισσότερο κόσμο από την πρώτη έκθεση, ήρθαν άνθρωποι πιο ψαγμένη με την τέχνη. Ήταν περισσότερες μέρες. Είχε πολύ κούραση. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα το βράδυ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος που πέρασε από εδώ του άρεσε αυτό που είδε. Είδε τα μονοπάτια της ψυχής, είδε τα βιώματά μου, είδε κομμάτια της ψυχής μου, της ζωής μου, που μεταφέρθηκαν στον καμβά. Άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω να ξανακάνουμε κάτι στο άμεσο μέλλον. Να είμαστε καλά. Σκοπεύω μία έκθεση που έχει σχέση... Μάλλον σκοπεύω να κάνω τρεις εκθέσεις μελλοντικά. Η μία θα έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Τα τρία κομμάτια της ζωής μου είναι το ποδόσφαιρο, το εμπόριο και μετά η τέχνη. Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, θέλω να κάνω μία έκθεση που έχει σχέση με τον Άγιο της Υπήρου, της εποχής των ξένων και μετά θα δούμε. Αντιδράσεις που σας συγκίνησαν εδώ από κόσμο, κάτι που θυμάστε έντονα? Έπεσε πολύ κλάμα, μπορώ να πω. Ήρθαν άνθρωποι που συγκινήθηκαν βλέποντας τα έργα, γιατί ταυτίστηκαν με ορισμένα από αυτά, είδαν πράγματα που τους έχουν συμβεί στη ζωή τους μέσα σε αυτά τα έργα.
Γενικά η ζωγραφική δική μου δεν είναι ευχάριστη. Έχει πολύ πόνο. Όπως και γενικά είναι η ζωή σήμερα. Δεν βλέπω εγώ κάτι ευχάριστο να γίνεται. Οπότε αυτό προσπάθησα να τις αγωνίες, προσπάθησα να μεταφέρω στον καμβά. Αυτά όλα που ζούμε, υπάρχουν πίνακες που έχουν διαχρονική αξία, ότι πράγματα του παρελθόντος επαναλαμβάνονται και τώρα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να μπω κάποια στιγμή σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή πιο ευχάριστο, πιο όμορφο, πιο... Ελπίζω. Προς το παρόν εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα, σε μαύρο φόντο, πολύ φως, πολύ πόνο, πολλή αγωνία, πολλά προβλήματα, πολέμος, αδιέξοδα. Αυτή είναι η ζωγραφική δική μου. Και βιώματα. Βιώματα δικά μου, βιώματα που ίσως έχει ζήσει σαν εμένα, έχουν ζήσει και άλλοι άνθρωποι σαν εμένα. Οπότε γι' αυτό πολλοί ταυτίστηκαν με τα έργα, συγκινήθηκαν, έκλαψαν. Ελπίζω κάποια άλλη φορά τα έργα μου να τους κάνω να γελάσω. Αυτή η πλευρά εδώ έχει σχέση με το πολιτικό γίγνεσθε. Δηλαδή, ξεκινώντας εδώ από τη χειραγώγηση των μέσων, από τον πόλεμο που είναι πρόσφατο στην Ουκρανία, οι αιτίες του πολέμου που λέω εγώ είναι τα όπλα, είναι το χρήμα, είναι οι μαριονέτες που κατευθύνονται από τους μεγάλους και είναι τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι αιτίες είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, δηλαδή ο ρηκτός πλούτος και τα πτώματα που είναι κάτω από τις σημαίες που έχουν δοκιμαστεί αυτά τα κράτη με τους πολέμους. Εδώ είναι η χειραγώγηση των μέσων, είπαμε. Εδώ είναι ένας άνθρωπος αλυσοδεμένος με φόντο την Ακρόπολη, στη χώρα του πολιτισμού, στη χώρα της ελευθερίας. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι από το πολιτικό σύστημα, από το κοινωνικό, από ό,τι γίνεται γύρω μας. Εδώ πάμε στον εγκλωβισμό τον δικό μου και του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό είναι δεμένος με αλυσίδες, με ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής. Εδώ είναι η εξουσία που τη βλέπω με τα δικά μου μάτια σαν ένα ερπετό, σαν ένα φίδι που άλλους τους πετάει στον κοιάδα και άλλους τους μοιράζει τον πλούτο. Νεκροκεφαλή με την πυρηνική έκρηξη είναι ο φόβος για κάτι που μπορεί να γίνει μελλοντικά μέσω των πολέμων και η κατάληξη θα είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, ότι θα καταστραφούν τα πάντα και δεν θα υπάρχει τίποτα στη φύση. Εδώ έχουμε κάθε μορφή βίας, ξεκινώντας με αφορμή το Πολυτεχνείο, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολωμού. Μια μπότα να πατάει το χέρι του παιδιού που πάει να αρπάξει το βιβλίο. Μια μπότα που δεν αφήνει τα παιδιά να μάθουν. Μια μπότα που χειραγωγεί, μια μπότα που μας βάζει καλούπια. Πίσω είναι οι πύλες του Πολυτεχνείου που έχουν πέσει από το τάγκς. Δίπλα είναι ένας βαρκάρης που δεν είναι οποιοδήποτε βαρκάρης, είναι ο κυρπαντελής που λέω εγώ, είναι κυρπαντελίδος όλου του κόσμου. Είναι αυτοί που κοιτάνε το συμφέροντος και τίποτα άλλο, ατομικιστές, που στο όνομα του εθνικισμού, της θρησκείας, της οικογένειας δεν κοιτάνε το διπλανό τους, δεν κοιτάνε το κοινό καλό, κοιτάνε μόνο τον εαυτούλη τους. Εδώ είναι βάφοντας τον κόσμο. Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο, αυτό που λέμε για τα παιδιά μας, δεν μπορέσαμε, έμεινε πολύ μαύρο κάτω και πιστεύω ότι θα μείνει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Εδώ έχουμε ένα σκύλο και έναν παππού. Είναι από την φράση του Λουντέμι ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Οι άνθρωποι στο βάθος, οι σκιές τους είναι ο εαυτός τους, ένας κακός εαυτός. Τον έχω φτιάξει με διάφορα λύκους, λυκάνθρωπους, ζώα.
Και ο παππούς είναι συμβολικό, γιατί όταν μεγαλώνεις, φτάνεις σε αυτήν την ηλικία, καταλαβαίνεις τους ανθρώπους γύρω σου. Οπότε έχεις μόνο αδιέξοδο να αγαπάς τα ζώα. Εδώ πάμε σε ένα έργο το οποίο είναι βιωματικό και το έκανα όταν είχα ένα πρόβλημα υγείας, συγκεκριμένα ένα έφραγμα που έχω πάθει. Είδα τον εαυτό μου μικρό, είδα πράγματα από το παρελθόν να περνάνε γρήγορα από το μυαλό μου, γιατί όταν φτάνεις στα πρόθυρα κάποιου δυσάρεστου γεγονότος, μπορεί να δεις πράγματα του παρελθόντος. Οπότε αυτός ο πίνακας είναι γι' αυτό. Εδώ είναι ο σταυρωμένος. Είναι ο καθένας που, από εμάς που κουβαλάει το σταυρό του. Μπορεί να είναι ένα θείο πρόσωπο, του έχω δώσει μια πιο ανθρώπινη... η σωματοδομή του είναι πιο ανθρώπινη, γιατί παραπέμπει στον άνθρωπο, σε όλους εμάς που δοκιμαζόμαστε, σε όλους εμάς που κουβαλάμε το σταυρό και με όλα αυτά που περνάμε. Το πρώτο έργο είμαι εγώ. Το έχω φτιάξει πριν μπω στην εντατική. Μου συνέβη κάτι και μπήκα στην εντατική. Εγώ το είχα φτιάξει πριν μπω όμως στην εντατική, σαν να το ρωματίστηκα. Είναι από τα αγαπημένα μου έργα. Η έκφραση του προσώπου και η αγωνία, γιατί με την πανδημία έχασα δύο φίλους μου. Χάθηκαν βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι και επειδή εγώ είχα πρόβλημα με την υγεία μου, θα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ίσως κάποια στιγμή μπω και εγώ εκεί μέσα. Μπήκα βέβαια για διαφορετικούς λόγους. Βέβαια είμαι έξω από το κάδρο και ευτυχώς έμεινα έξω από το κάδρο και πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα έργα που έχω φτιάξει. Από εκεί είναι έργα που παραπέμπτουν στην εφηβεία, παραπέμπτουν... υπάρχουν και κάποια ποδοσφαιρικά εδώ, πολύ παλιά έργα, το ένα είναι από το 82. Είναι... ο εγκλωβισμός σε ένα χώρο που πιστεύω δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου και στο χαρακτήρα μου. Με τον καιρό προσαρμόστηκα, μπόρεσα να επιβιώσω. Δεν έκανα όμως αυτό που μπορούσα να κάνω βάσει του ταλέντου που είχα. Ο τερματοφύλακας έχει πίσω το Κολοσσέο, γιατί στο χώρο του ποδοσφαίρου, πολλές φορές μέσα στο γήπεδο, ήταν μια αρένα, όλα αυτά που γινόταν, που φώναζαν, μας έβριζαν, που... και έτσι το έφτιαξα σαν προοπτική στον τερματοφύλακα, ένα κτίριο αυτό που ήταν το Κολοσσέο και το σαν γήπεδο, δηλαδή μία παρομοίωση με γήπεδο. Εδώ είναι το πρώτο βιβλίο που έχω διαβάσει στην εφηβεία μου. Πολύ μικρός, ένα παιδί μετά έρθα του Λουντέμι και με έκανε να φύγει η σκέψη μου, το μυαλό μου, η φαντασία μου να πετάξει και γι' αυτό έχω φτιάξει το παιδί αυτό να πετάει. Εδώ είναι η χώρα του ποτέ. Ότι μπαίνεις στο στίβο της ζωής, σε μια μεγάλη πόλη, με τα βιβλία σου, με τον αθλητισμό και δίπλα έχεις άσπονδους φίλους και εχθρούς. Άσπονδοι φίλοι, τους έκανα τα δελφίνια με χρώμα μαύρο και το γκαρχαρία. Πολλές φορές πας με ένα φανάρι και το σταυρό στο χέρι και δεν μπορείς να πετύχεις αυτό που θα πετύχεις πηγαίνοντας διαφορετικά. Όλα τα έργα θέλουν να τα αναλύσω πολλή ώρα. Εδώ είναι η Άνοιξη, όπως την ρωματίστηκα εγώ, είναι το Ρωμαϊκό υδραγωγείο πίσω, ένα πολύ όμορφο τοπίο. Η Άνοιξη είναι η αγαπημένη μου εποχή, οπότε τη συμβολίζω με μία γυναίκα, που είναι ό,τι ο πιο όμορφο έχουμε στη ζωή μας και είναι... όπως η φύση δημιουργεί την άνοιξη, έτσι και η γυναίκα δημιουργεί
Εδώ πάμε στο... Δεν είναι... Είναι το τοπίο των Ιωαννίνων, αλλά ο βασικός στόχος μου εδώ ήταν να φτιάξω το Γλάρο, ο οποίος είναι από το βιβλίο του Μπαχ, ο Γλάρος Ιωνάθων, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Οπότε στο μυαλό μου είχα να φτιάξω το Γλάρο και αυτά που έλεγε ο Γλάρος στο βιβλίο. Εδώ ήταν διάφορες φάσεις της εφηβείας μου, με τους προβληματισμούς μου, με το, την κατεύθυνση που ήθελα να πάρω. Εδώ ποδόσφαιρο ή ζωγραφική, τα αερόστατα που πάνε στο γήπεδο πάνω, τα παιδιά που θα πάνε να βρουν το όνειρό τους μέσα σε ένα αερόστατο, άλλα θα φύγουν μακριά, άλλα θα κατέβουν στο γήπεδο. Εγώ βέβαια κατέβηκα, γι' αυτό έχω φτιάξει και το σήμα του Πας Γιάννηνα εκεί. Άφησα τα πινέλα πίσω, τώρα τα ξαναβρήκα μετά πάρα πολλά χρόνια και νιώθω ωραία γι' αυτό. Είπα και προηγουμένως ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Κλείνει και αυτός ο κύκλος για μένα τώρα, που ήταν ανοιχτός με το θέμα της τέχνης. Εδώ είναι διάφορα. Είναι ένα μπαρ που είναι ο ποιητής και ο συγγραφέας Μπουκόφσκι. Είναι ένας φίλος μου με την κόρη του. Είναι ο γιος μου, ο εγγονός μου, η γυναίκα μου. Μία φίλη μου εδώ, ηθοποιός. Ένα έργο εδώ πέρα που είναι ορίζοντας τις λήψεις και έχει σχέση με ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί πολύ από τον καρκίνο. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ η γυναίκα έχει μαλλιά, κάτω δεν έχει, εδώ δεν έχει, το κορίτσι εδώ έχει. Άνθρωποι που δοκιμάστηκαν, που έφυγαν, άνθρωποι που το ξεπέρασαν. Αυτό θέλει να δείξει ο πίνακας. Εδώ είναι ένας κλόουν και πίσω είναι η δάσκαλη, η εκκλησία, η οικογένεια, η χειραγώγηση που γίνεται από το σχολείο, από την κοινωνία ή από την οικογένεια, τι θέλουν να κάνουμε τα παιδιά μας, κατομοίωση δική μας, που δεν τα αφήνουμε ελεύθερα, θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν, να γίνουν αυτό που θέλουμε εμείς. Είναι αυτό το σκεπτικό του πίνακα. Εδώ είναι το πρόσφυγα στην ίδια μας τη χώρα, με όλα αυτά που έχει γίνει πολύ πιο παλιά βέβαια αυτός, ξαναήρθε τώρα στην επικαιρότητα. Ένας στην ουσία πρόσφυγας που ζει σε αυτή τη χώρα, δεν έχει σχέση με τους πρόσφυγες που ξέρουμε όλοι. Ένα παιδί, το παιδί του πολέμου, είναι μια φωτογραφία που είχα δει από τον πόλεμο στη Συρία και το έφτιαξα με δικό μου τρόπο. Εδώ είναι ο χρόνος που φεύγει, ο χρόνος που έρχεται. Είναι ο πατέρας μου που έχει φύγει και ο εγγονός μου που έχει έρθει. Δηλαδή ο χρόνος που φεύγει και ο χρόνος που έρχεται. Εδώ είναι ο ποιητής μας και μουσικός Βαγγέλης Αγγέλης, γνωστός. Μια γιαγιά εμπνευσμένη από τη γιαγιά που έπλεκε τα τσουράπια και την έβαλαν φυλακή γιατί τα πουλάγε χωρίς να έχει άδεια. Εδώ είναι ο Μήτρος, γραφική φιγούρα των Ιωαννίνων, που δεν υπάρχει πλέον. Εδώ είναι ο Γιαννούλης Καλυπάς με την τραγική ιστορία του και την οικογένειά του, ιδίως τη μάνα του, που δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε, την τέχνη του. Και εδώ είναι πάλι κάποια παιδιά που δοκιμάστηκαν από καρκίνο και κοιτάν, άλλο φεύγει, άλλο έρχεται, άλλο κοιτάει, γεμάτο ελπίδα, μια μορφή που μπορεί να είναι η Παναγία, μπορεί να είναι η ελπίδα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εν ολίγης αυτά. Σχεδόν τα είπαμε όλα.